Datum della casa della... Την ώρα που όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μίλαγαν για ένα τελεσίγραφο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς τη Λευκοσία, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης συμμετέχει από νωρίς το πρωί σε συσκέψεις με στόχο διάσωση που δεν θα περιλαμβάνει το αρχικός προτινόμενο από το Eurogroup κούρεμα καταθέσεων. Ο τοπικός τύπος έχει σε μεγάλο βαθμό προεξοφλήσει τη λύση του Ταμείου Σωτηρίας με τη συμμετοχή όλων των Κυπρίων. Ενώ στον αντίποδα, οι εκπρόσωποι των δανειστών λένε στη Λευκοσία ότι οποιοδήποτε σχέδιο διάσωσης θα περιλαμβάνει αξιόπιστο πλάνο Β εναλλακτικό του σχεδίου για το κούρεμα καταθέσεων, περιορισμούς για μεγάλο χρονικό διάστημα στη διακίνηση κεφαλαίων και στις αναλήψεις και άμεση συγχώνευση των τραπεζών Κύπρου και Λαϊκής. Καθώς οι επικεφαλείς των πολιτικών κομμάτων έβγαιναν σταδιακά από το Προεδρικό Μέγαρο, γινόταν φανερή και η ατζέντα των συνομιλιών. Υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση για δημιουργία ταμείου αλληλεγγύης. Και τα ταμπού της συζήτησης. Και του πλαισίου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Όχι, δεν συζητήσαμε κούρεμα και δεν επανερχόμαστε σε κούρεμα. Και η αισιοδοξία ορισμένων. Με ξένους που αυτοβούλως θα έρθουν στην Κύπρο να επενδύσουν σε αυτήν την εταιρεία, θα βρούμε ιδίους σπόρους, όχι 5,8, πολύ περισσότερους. Αλλά και οι αδυσόπιτες χρονικές προθεσμίες. Αναμένω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα υπάρξει πρόγραμμα στήριξης της κυπριακής οικονομίας. Ευχαριστώ. Την ίδια ώρα στις Βρυξέλλες, ο επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισενμπλουμ, προσερχόταν στο Ευρωκοινοβούλιο και ερωτήθηκε. Γνωρίζετε ένα σχέδιο Β για την Κύπρο? Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι οικονομικά σωστό και η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να αυξηθεί. Πρέπει να επιμερίζεται δίκαια ανάμεσα στους φορολογούμενους. Πρέπει όλοι να υπομισθούν το βάρος. Νομίζετε ότι αυτό θα λειτουργήσει? Θα περιμένουμε και θα δούμε. Μέσα στην αίθουσα της Ευρωβουλής, ο πρόεδρος της Ευρωομάδας δήλωσε ότι η Κύπρος αποτελεί συστημικό κίνδυνο. Εν μέσω ανησυχιών για τη σταθερότητα της Ευρωζώνης, εμείς πρέπει να προασπίσουμε την ακυρεότητα της Ευρωζώνης. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσπεράσουμε κάθε επιχείρημα σχετικά με το εάν πρόκειται για συστημικό ρίσκο και να πούμε τι πρόκειται να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Εν προκειμένου, νομίζω ότι υπάρχει σίγουρα συστημικός κίνδυνος και αυτό απέδειξε η αναταραχή των δύο τελευταίων ημερών, δυστυχώς. Ενώ στη Λευκοσία το Υπουργικό Συμβούλιο επρόκειτο να συνεδριάσει για την έγκριση νομοσχεδίων που θα διευκόλυναν την επίλυση του προβλήματος, στη Φραγκφούρτη αυξάνονταν οι πιέσεις. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εγγυάται την αρρωγή της προς κυπριακές τράπεζες μόνο μέχρι τις 25 Μαρτίου. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, τα χρήματα θα αποδεσμευτούν μόνο εάν υπάρξει ένα σχέδιο διάσωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θα είναι σε ισχύ και θα εξασφαλίζει τη φερεγγιότητα των κυπριακών τραπεζών. Το πρώην κυβερνών κόμμα ΑΚΕΛ πήρε την πρωτοβουλία και ζήτησε δημοψήφισμα. Επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πού θα οδηγηθούμε με την αποδοχή των προτάσεων της Τρόικας και του φαύλου κύκλου που θα ακολουθήσει, προτείνουμε τις αποφάσεις για το αν η επιδιωκόμενη λύση θα είναι εντός ή εκτός της Τρόικας να τις πάρει ο κυπριακός λαός. Στο μεταξύ, τα πρακτικά τηλεδιάσκεψης του Euro Working Group με τη συμμετοχή υφυπουργών από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης δείχνουν πόσο θορυβημένες είναι οι κυβερνήσεις, αφού κάποιοι φτάνουν να μιλούν μέχρι και για ενδεχόμενο εξόδου της Κύπρου από την Νομισματική Ένωση. Σε περίπτωση εξόδου χρειάζεται να ληφθούν μέτρα ώστε να θωρακιστεί η υπόλοιπη Ευρωζώνη από τις συνέπειες και να διασφαλιστεί ότι δεν θα μεταδοθεί η κρίση στην Ελλάδα. Προβληματισμό εκφράζει ο Γάλλος υφυπουργός για την απουσία εκπροσώπου της Κύπρου από την τηλεδιάσκεψη. Η Κυπριακή Βουλή προφανώς είναι πολύ φορτισμένη και δεν θα αποφασίσει για τίποτε. Εάν η Κύπρος δεν αισθάνεται ότι μπορεί να λάβει μέρος, ακόμα και σε αυτή την τηλεδιάσκεψη, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για εμάς. Δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό. Ενώ οι προβλέψεις του προεδρεύοντος παραμένουν ζωφερές. Η οικονομία πρόκειται να υποστεί μεγάλη ζημιά στην Κύπρο, ό,τι και αν συμβεί. Καθώς οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης ετοιμάζονταν να πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη το βράδυ της Πέμπτης εκ νέου για την Κύπρο, η διάσωση του χρηματοπιστωτικού τομέα αλλά και συνολικά της οικονομίας της Μεγαλονήσου ήταν το ζήτημα.